θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο δίκαιο, πιο ανεκτικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για τους αγωνιστές του παρελθόντος, τους οποίους τιμάμε. Πρέπει εμείς να γίνουμε το παρελθόν, για το οποίο οι επόμενες γενιές θα είναι περήφανες. Από το 1984 που μένω στη Γαλλία, παλεύω ως δάσκαλος της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ως πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, για να παρουσιάσω μια Ελλάδα που αγωνίζεται και που αξίζει να γίνει γνωστή. Η πάλη μου είναι μια πάλη για τις δύο πατρίδες μου, την Ελλάδα και τη Γαλλία, άρα και την Ευρώπη, για την κοινωνική δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει μια διεθνιστική πρόταση για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και αντιμάχεται το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποτρέψουμε μια ακροδεξιά πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, να συμμετάσχουμε όλοι στις εκλογές της 26ης Μαΐου, να ψηφίσουμε δημοκράτες βουλευτές, αριστερούς βουλευτές σε όλες τις χώρες και να παλέψουμε ώστε η κοινοβουλευτική ομάδα της αριστεράς να δώσει ένα νέο τόνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Και εγώ προσωπικά, επειδή πάντα παλεύω για τη διαλεκτική σχέση κινημάτων και κόμματος, θα ήθελα να εκφράσω στο Ευρωκοινοβούλιο τη φωνή των κινημάτων, τη φωνή όλων μας.